Στο προηγούμενο επεισόδιο βγήκε την τελευταία στιγμή, πήρε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και βέβαια ήταν η νικήτρια της ημέρας. Πραγματικά είναι αυτό που λέμε και στα αγγλικά, last but not least για τη Χριστίνα Μπίτα. Καλώς τη Χριστίνα μας. Αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει μπει τόσο υψηλή βαθμολογία μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αυτό το 15 αυτό είναι, ναι, ναι, ό,τι υψηλότερο έχουμε δει μέχρι στιγμής. Αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι άκουσες και τους κριτές και το μαλλί είναι κάτω. Ναι, μα το έχω ξανακάνει που κάτω. Που τους είπες ότι το λατρεύεις το κάτω και το δείχνεις σήμερα. Πού πηγαίνεις? Πηγαίνω στην ακαδημία μου που έχω αποφοιτήσει ως καλεσμένη από την εκπαιδεύτριά μου. Ποια ακαδημία? Τι είναι ως πράγμα? Φρυδιών, ναι, συγγνώμη. Α, μάλιστα. Okay. Όσο αφορά τα ημιμόνιμα τατουάζ προσώπου. Πηγαίνω ως καλεσμένη για μία ενδεχόμενη συνεργασία. Έχουμε ένα επαγγελματικό ραντεβού. Από εκεί δηλαδή που σε δίδαξε εκεί, ναι, θα επιστρέψεις. Τώρα, ναι, γιατί έχω προχωρήσει και εγώ και έχω γίνει πάρα πολύ καλή. Πολύ ωραίο αυτό. Πάμε να βαθμολογήσετε, κορίτσια. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Γιατί κάτι έγινε. Μάλλον. Για να ακούσουμε. Φοβήθηκα να το 15,8. Αυτό θα είναι σίγουρα. Αμάντα. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει η σιλουέτα σου. Πολύ. Δεν μου αρέσει η τσάντα, το σακάκι και το παπούτσι. Το παπούτσι βασικά μου αρέσει όλα τα κομμάτια, αλλά για άλλο πράγμα. Το παπούτσι το θεωρώ τελείως άκυρο. Σε ενημερώνω για άλλη μία φορά ότι πάω για ένα επαγγελματικό ραντεβού. Ωραία. Και θέλω να είμαι λίγο σοβαρή. Ναι, δεν μπορούσα να πάω και με sneakers. Μα δεν κάνει τη σοβαρότητα το παπούτσι, βρε Χριστίνα μου. Τη σοβαρότητα την κάνει ο άνθρωπος και το ντύσιμό του γενικότερα. Α, επειδή νιώθω πολύ σοβαρός άνθρωπος γενικά, θα μπορούσα να πάω και με την πιτζάμα μου. Και από πήγαινε, τη στιγμή που νιώθω σοβαρή. Λοιπόν. Τώρα γιατί αυτό που λες δεν στέκει σου πουθενά. Να πας, κορίτσι μου. Μα γιατί δεν στέκει αυτό που λες? Δηλαδή μου λες κάτι άσχετο τώρα. Δεν το κάνει, λες, τον άνθρωπο σοβαρό, τον ντύσιμο. Προφανώς και τον κάνει. Αγάπη μου, προφανώς αυτό και είναι είπα, ένα δεν... κομμάτι και αυτό. Αυτό τι που είπα τώρα, λοιπόν, εγώ πριν, Χριστίνα μου, ήταν ότι τη σοβαρότητα δεν, ναι, θα στη δώσει το παπούτσι, θα σου τη δώσει ο χαρακτήρας, δηλαδή ο χαρακτήρας που έχεις ως άνθρωπος. Τέλεια. Και έχω το τέλειο χαρακτήρα σου, και θα πάω με την πιτζάμα μου, την τρυπημένη. Ωραία. Που έχει τρυπηθεί στο πλυντήριο από τα 1000 πλυσίματα. Ντάξει. Τι μου λες τώρα, αλήθεια τώρα, τι, ναι, να πω. Ναι, ναι. Α, εντάξει. Θα ακούσω πολλά. Είμαι έτοιμη για όλα. Δύο είναι αμέσως όρος. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ.